Το βαθμό ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας των μέσων πυρόσβεσης αλλά και των δεκάδων εθελοντών πυροπροστασίας δοκίμασε ο Δήμος Ρεθύμνου στο πλαίσιο μεγάλης άσκησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Ο Δήμος Ρεθύμνης έχει χορηγήσει 25 πυροσβεστικά συγκροτήματα σε πλήρη λειτουργία. Και θέλαμε σήμερα να δούμε κατά πόσο είναι λειτουργικά και κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν και στην πρόληψη αλλά και σε πρώτες προσπάθειες ενέργειες για κατάσβεση πυρκαγιάς. Είμαστε ευχαριστημένοι. Η πυροσβεστική ήταν μαζί μας, συμμετείχε, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και την ομάδα προστασίας, την εθελοντική ομάδα 1 που πάντα είναι δίπλα μας και βοηθάει. Στόχος της συνολικής κινητοποίησης μέσων εθελοντών της ομάδας 1 και του προσωπικού του Δήμου ήταν να διαπιστωθεί αν τα φορητά μέσα πυρόσβεσης, τα οποία συνήθως τοποθετούνται σε μικρά οχήματα τύπου 4x4, είναι πλήρως λειτουργικά ή αν υπάρχουν βλάβες που πρέπει να διορθωθούν. Είχε πολύ καλά η άσκηση, ήταν πολύ πετυχημένη και από τον αριθμό των συμμετοχόντων αλλά και από την ευρύτητα των πυροσβεστικών συγκροτημάτων που ήταν διασκορπισμένα και που παρευρέθηκαν από όλη τη μεριά, από όλο το Δήμο. Από τη μία άκρη του Δήμου στην άλλη άκρη του Δήμου, από την Αρχαία Ελεύθερα μέχρι την Αργυρούπολη και τα Μυριακέφαλα. Ταυτόχρονα δοκιμάστηκε και το νέο δίκτυο των 300 κρουνών για τον εφοδιασμό σε νερό όλων των οχημάτων. Ο Δήμος Ρεθύμνης έχει θωρακίσει πλήρως το Δήμο από τη μια άκρη στην άλλη με πυροσβεστικούς κρινούς, απαραίτητους σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με πυρκαγιά. Ήδη 300 κρουνοί είναι έτοιμοι στο Δήμο Ρεθύμνης. Τα στίγματά τους έχουν δοθεί, τοποθεσίες που βρίσκονται με τα στίγματα έχουν δοθεί και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Καθώς επίσης είναι και σε πλήρη λειτουργία και ήδη επιχειρούν 2 πυροφυλάκια σε περιοχές που είναι κατάλληλες και που βλέπουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Δήμου, το ένα στο Ριζβάν Μετόχη και το άλλο στο Αστέρι. Η άσκηση εξελίχθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη σε επιχειρησιακή δράση, καθώς μέσα και εθελοντές κατευθύνθηκαν λίγη ώρα αργότερα στις 2 εστίες φωτιάς που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική υπηρεσία στα 3 μοναστήρια και τη Μύρθιο. Γεγονότα που έτυχαν το απόγευμα, αργά το απόγευμα στην περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης, με επιτυχία. Το ένα στη Μύρθιο και το άλλο στα 3 μοναστήρια δεν είχαν προβλήματα. Πάντως η ετοιμότητα και της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας του Δήμου, των υπηρεσιών του Δήμου και της πολιτικής προστασίας, της ομάδας πολιτικής προστασίας ήταν άμεση, χωρίς να αντιμετωπίσουμε κανένα άλλο πρόβλημα.